We now have a name for the disease, and it is COVID-19, and I will spell it COVID-19. CO stands for corona, as you know, VI stands for virus, D for disease, so COVID. 11 Φεβρουαρίου του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει όνομα στον ιό που με αφετηρία μια επαρχία της Κίνας, στη Γιουχάν, εξαπλώνεται απειλητικά σε όλες τις χώρες του πλανήτη για να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μόλις 15 μέρες μετά, καταγράφεται στη χώρα μας το πρώτο κρούσμα της COVID-19. Επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση της νόσου στην Ελλάδα. Πρόκειται για Ελληνίδα 38 ετών, ταξιδιώτησα από πληττόμενη περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Είναι καλά στην υγεία της, παρακολουθείται από μια ομάδα εξαιρετικών συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη και τη στιγμή που σας μιλώ γίνεται η χνηλάτιση των επαφών της και οι κοντινές επαφές θα τεθούν οικειοθελώς σε απομόνωση και θα επιτηρείται η υγεία τους. Μετά την καταγραφή του πρώτου κρούσματος στη Θεσσαλονίκη ακολουθούν τα κρούσματα από ομάδα προσκυνητών που επιστρέφουν από τους Αγίους Τόπους. Η επικαιρότητα καθημερινά μονοπολείται από τα νέα της πανδημίας. Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μπέργαμο, οι εικόνες από το στρατιωτικό κομβόι που μεταφέρει εκατοντάδες νεκρούς γεμίζουν φόβο και ανησυχία. Στις 12 Μαρτίου ανακοινώνεται ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα. Κλείνουν σχολεία, κινηματογράφοι, θέατρα, μπαρ, εστιατόρια. 10 μέρες αργότερα ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει το πρώτο lockdown στη χώρα μας. Συμπολίτες μου, πριν από λίγο έδωσα εντολή στους συναρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι ίσως το τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης δημοκρατικής πολιτείας, που όμως πρέπει να γίνει εγκαίρος για να μην γίνει μάταιο. Γιατί ο χρόνος δεν μετρείται πλέον σε μέρες, αλλά με ώρες. Και απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίες. Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απειλεί την κοινωνία. Από τις 16 Μαρτίου καθιερώνεται πλέον καθημερινή τηλεοπτική ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Η χώρα κρέμεται από τα χείλη του αρχιστράτηγου της υγείας Σωτήρη Τσιόδρα. Το θαύμα της ιατρικής επιστήμης του 2020 είναι η παράταση της ποιοτικής επιβίωσης αυτών των ατόμων, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Ο πρώτος εγκλεισμός μας διαρκεί 69 ημέρες. Μένουμε σπίτι και κάνουμε Πάσχα κλεισμένοι μέσα. Στις 28 Απριλίου ανακοινώνεται η σταδιακή άρση των μέτρων και στις 4 Μαΐου του 2020 η χώρα ανοίγει για καλοκαίρι για τους τουρίστες και τα λεγόμενα εισαγόμενα κρούσματα. Στη συνέχεια τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. Στην Πάρο ξεκινάει η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων και στα μέσα Οκτωβρίου τίθενται σε ισχύ τα μέτρα αναπεριοχή. Η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους γίνεται υποχρεωτική. Το Νοέμβριο έρχεται αυτό που όλοι φοβόμασταν, ένα ακόμη lockdown. Οι επιχειρήσεις κατεβάζουν ρολά και οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή. Τα κρούσματα φτάνουν τα 3.000 την ημέρα. Το δεύτερο lockdown αυτή τη φορά διαρκεί 64 ημέρες. Μετά το Πάσχα του 2020 και τα Χριστούγεννα μένουμε σπίτι. Όμως αυτή τη φορά το γύρο του κόσμου κάνει μία είδηση με το όνομα Ελευθερία και είναι το σχέδιο άφιξης και διανομής εμβολίων στη χώρα μας. Υπουργείο Υγείας, όλα στην αρμόδια Υπουργεία, οι φορείς, η διακυβέρνηση του κράτους, η υγειονομική μας, στα 1018 εμβολιαστικά κέντρα τα οποία ετοιμάζονται, τεχνικοί, επιστήμονες, άνθρωποι της ψηφιακής τεχνολογίας, άνθρωποι της ασφάλειας, οι ένοπλες δυνάμεις ως προς τα logistics, το σύνολο του κράτους εργάζεται πυρετοδός
έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Τα νοσοκομεία υποδέχονται τις πρώτες δόσεις. Μία νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος είναι οι πρώτοι που εμβολιάζονται. Το λιανεμπόριο ανοίγει με νέους κανόνες και νέες έννοιες μπαίνουν στη ζωή μας. Click inside, click away, click in shop, σε ρυθμό ακορντεόν, μιας και η κυβέρνηση έτσι ονόμασε το άνοιξε κλείσε, καθώς το τρίτο lockdown ήταν ξανά μπροστά μας. Μετά από αρκετές εβδομάδες ακόμα εγκλεισμού, τελικά τμηματικά ανοίγουν τα σχολεία, αρχικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες και μετά για τους μικρούς μαθητές. Τα εμπορικά καταστήματα υποδέχονται τους πρώτους πελάτες, η εστίαση στρώνει τραπέζι και οι πρώτοι τουρίστες στις 14 Μαΐου φτάνουν στη χώρα μας με το σταγονόμετρο, είτε εμβολιασμένοι είτε με αρνητικό μοριακό ή self-test. Είναι γεγονός πλέον πως το κλειδί που ανοίγει την πόρτα προς την ελευθερία είναι τα εμβόλια.